Κύριε Κουμπούρη, τώρα θέλω να επικαλεστώ την εμπειρία σας, γιατί εσείς έχετε ζήσει στιγμές έντασης πολλά χρόνια παρόμοιες στο παρελθόν. Πιστεύετε ότι αυτή τη φορά είναι ακόμη πιο επικίνδυνα τα πράγματα. Πώς αποτιμάτε την κατάσταση. Είναι επικίνδυνα γιατί στην περιοχή συγκρούονται πολύ μεγάλα συμφέροντα. Οι πολυεθνικές, οι μυρίζουν ενεργειακές πηγές, πολύ μεγάλο πλούτο, και φυσικά θέλουν να τον αρπάξουν. Από την άποψη αυτή γίνονται επικίνδυνοι, ενισχύονται δυνάμει οι οποίε όπω είναι το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση στην περιοχή και βέβαια η ένταξη τη Βόρεια Μακεδονία όπω τη λέμε τώρα ενισχύει αυτέ τι δυνάμει. Η Τουρκία είναι μια μεγάλη περιφερειακή δύναμη η οποία προκαλεί και αμφισβητεί γιατί αμφισβητεί το ΝΑΤΟ, γιατί αμφισβητεί η Ευρωπαϊκή Ένωση τα σύνορα, αφήνουν ωρέ για να υπάρχουν διαφορέ ανάμεσα στου λαού και όταν μυρίζονται τέτοια συμφέροντα και τέτοιε πλουτοπαραγωγικές πηγέ, η κατάσταση είναι επικίνδυνη και δεν πρέπει να ναι. βυσικάζουν οι λαοί. Και αυτό που λένε, αν φύγουμε από το ΝΑΤΟ, θα είναι δυσκολότερα τα πράγματα. Το ΝΑΤΟ προκαλεί αυτή την κατάσταση. Αυτέ οι συμμαχίε προκαλούν και αν οι λαοί κάνουν ορμή. Δεν ρομή, είμαστε καλυμμένοι, Δεν εχουμε καλυμμένοι. σα-ίσα. Αυτή την προκαλούν, κυρία αν οι λαοί αν οι λαοί αποκρούσουν αυτές τις πολιτικές, αν οι λαοί χτυπήσουν αυτά τα συμφέροντα, εάν αποχωρήσουν, εάν, εάν ε, κάνουν ρήγματα στις συμμαχίες αυτές, τότε Ας. τα πράγματα μπορεί να είναι καλύτερα για τους λαούς. Κύριε... Ναι, είναι κριτήριο ψήφο, θα έλεγα, κυρία Σαράφου για το λαό. Η πολιτική που έχει ακολουθεί από όλα τα κόμματα, που ανεξάρτητα από το πώς αυτοπροσδιορίζονται δεξιά, αριστερά ή πώς κυβέρνησαν και τα λοιπά, κεντρώα σοσιαλδημοκρατικά, που έχουν τις ίδιες στρατηγικές και τις ίδιες επιλογές στο ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, στα εθνικά ζητήματα, τα λεγόμενα και τα εργασιακά ζητήματα. Η χώρα μα έχει γεμίσει αμερικάνικε βάσει. Οι χώρε γύρω-γύρω εξοπλίζονται. Εξοπλίζονται η αντιπαράθεση ανάμεσα στι υπεριαλιστικέ δυνάμει, ανάμεσα στο ΝΑΤΟ, στι Ευρωπαϊκέ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Ρωσία, στην Κίνα κτλ. Είναι πολύ μεγάλε, τα συμφέροντα είναι πολύ μεγάλα και αν οι λαοί σκύψουν το κεφάλι θα μα χτυπήσουν περισσότερο. Όσο επιμένουμε σε αυτή την πολιτική, Μάλιστα. τα πράγματα θα είναι χειρότερα. Επομένω, χρειάζεται ο λαό να σηκώσει το κεφάλι, να βάλει ψηλά τον πύχη και σε αυτά τα ζητήματα να έρθει σε αντίθεση με αυτού οι οποίοι κυριολεκτικά αμφισβητούν τα κυρίαρχα, ε, ε, τα κυρίαρχα δικαιώματα των λαών τη δικιά μα τη χώρα που ναι, παίρνουν θάρρο, αν θέλετε, και άλλε δυνάμει προ αυτήν την κατεύθυνση. Καλή επιτυχία να σα ευχηθώ και καλή συνέχεια.